Σοκ στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει η επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΗ Κοζάνη στο μεσημέρι της 5ης 16 Ιουλίου. Για μια πρωτοφανή, αποτρόπαια και απολύτως καταδικαστέα επίθεση κατά των συναδέλφων του υπαλλήλων στη ΔΟΗ Κοζάνης έκανε λόγο από την Κοζάνη ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Το μεσημέρι, συνάδελφοί μας δέχτηκαν μια πρωτοφανή, αποτρόπαιη και απολύτως καταδικαστέα επίθεση. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία. Όλοι εμείς, στην οικογένεια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είμαστε συγκλονισμένοι. Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν και δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους και δίπλα στις οικογένειές τους, οι οποίες δοκιμάζονται. Προσευχόμαστε για την υγεία. Οι εφοριακοί αποφάσισαν πανελλαδική στάση εργασίας ως ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους τους. Το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11.30 μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, πραγματοποίησαν και οι υπάλληλοι της ΔΟΗ Καβάλας, με παράλληλη διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Έχουμε κατεβεί εδώ στην είσοδο του κτιρίου του διοικητηρίου, αφήνοντας τα γραφεία μας η ΔΟΗ Καβάλας. Συμμετέχοντας στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΕ ΔΟΗ, με αφορμή το περιστατικό το οποίο συνέβη στη ΔΟΗ Κοζάνης, το οποίο ήταν μια δολοφονική επίθεση εναντίον υπαλλήλων της ΔΟΗ, που δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο, είναι μια πρωτοφανής επίθεση, παρόμοια ίσως με το μακελιό το οποίο συναντάμε, παρακολουθούμε στην Αμερική, όπου κάποιος που δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις του, καθώς δεν υπήρχε ούτε αντιδικία ούτε κάποια προηγούμενη προειδοποίηση, εισέβαλε στο χώρο των γραφείων στην ΔΟΗ Κοζάνης και επιτέθηκε με φωνικό όπλο εναντίον τους, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα, απειλώντας ουσιαστικά τη ζωή τους. Αυτό μας έχει συγκλονίσει και μας έχει εξοργήσει, γιατί έχει αναδείξει τα προβλήματα ασφάλειας και φύλαξης των υπηρεσιών μας, που έχουν στοχοποιηθεί πολλές φορές από φορολογούμενους που προσπαθούν μέσα που και δεχόμαστε έτσι την οργή και το μένος τους για προβλήματα τα οποία δεν έχουμε όμως εμείς προκαλέσει. Είναι διοικητικές και πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες εκτελούμε ως εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε να τις αψηφίσουμε, ούτε να τις αλλάξουμε. Και φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε, έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά βίας και προπυλακισμών συναδέλφων. Φοβόμαστε ότι αυτό ίσως αποτελέσει την αφορμή για να επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά, καθώς υπάρχει το φαινόμενο του μιμητισμού. Δηλαδή κάποιος θα θεωρήσει ότι εφόσον έγινε κάποια φορά, ήταν απροστάτευτοι οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει φύλαξη στη ΔΟΗ και από τη στιγμή που έχουμε και στοχοποιηθεί να γίνει κάτι αντίστοιχο και κάπου αλλού. Δηλαδή φοβόμαστε ότι μπορούμε να ήμασταν και εμείς στη θέση τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια διαμαρτυρία αυτό προς την διοίκηση της ΑΔΕ, προκειμένου να ληφθούν μέτρα φύλαξης και προστασίας των υπηρεσιών μας που τώρα δεν υπάρχουν.